Δραματική παραμένει η κατάσταση στην Αϊτή μετά το πέρασμα του τυφώνα Μάθιου πριν από μερικές μέρες. Ο καταστροφικός τυφώνας άφησε πίσω του χίλιους νεκρούς ενώ προκάλεσε τεράστιες υλικές ζημιές στις υποδομές στη φτωχότερη χώρα του δυτικού κόσμου. Τα Ηνωμένα Έθνη έκαναν έκκληση προκειμένου να αντιμετωπιστεί το επισιτιστικό πρόβλημα και να προσφερθεί άμεσα ανθρωπιστική βοήθεια στους 750.000 κατοίκους του νησιού. Την ίδια στιγμή, ο Αμερικανός πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα κήρυξε την πολιτεία της Βόρειας Καρολίνας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά την καταστροφική διέλευση του τυφώνα Μάθιου. Οι ποταμοί ξεχύλισαν από τις έντονες βροχοπτώσεις με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν οι δρόμοι των πόλεων και αρκετοί πολίτες να εγκλωβιστούν. Στη ΣΥΠΑ, μέχρι στιγμής έχουν χάσει τη ζωή τους 23 άνθρωποι από το φωνικό τυφώνα, τουλάχιστον 11 από τους οποίους βρίσκονται στη Βόρεια Καρολίνα. Η δημόσια μεταμέλειά της διατύπωσε η Σαουδική Αραβία για την αεροπορική επίθεση που εξαπέλυσε εναντίον της Ιεμένης το περασμένο Σάββατο και είχε στο αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους περισσότεροι από 140 άνθρωποι. Η συγκεκριμένη επίθεση, η πιο θανατηφόρα από το Μάρτιο του 2015 όταν ξεκίνησαν οι βομβαρδισμοί από τη συμμαχία με επικεφαλής τη Σαουδική Αραβία, προκάλεσε την κατακραυγή της διεθνούς κοινότητας και την άμεση καταδίκη από τη ΣΥΠΑ και τον ΟΗΕ. Στον Αμερικανο-Βρετανό Όλιβερ Χάρτ και στον Φιλανδό Μπέκτ Χόλμστρομ απονεμήθηκε το Νόμπελ Οικονομίας 2016 για τη συνεισφορά του στη θεωρία των συμβάσεων που βοήθησε στην κατανόηση ζητημάτων όπως η αμοιβή υψηλόβαθμων στελεχών με βάση την απόδοσή τους, ανέφερε η Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών. Μάλιστα.